Στο πλαίσιο του προγράμματο του WWF Ελλάς για μια υπεύθυνη αλληλεία, η περιβαλλοντική οργάνωση και γνωστό σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με του αλληλεί Γρηγρή τη Καβάλα, Εταιρεία Εμπορία Ψαριών και το Ινστιτούτο Αλληλευτική Έρευνα ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο ένα πρόγραμμα βελτίωση βιωσιμότητα στόλου. Στόχο τη πρωτοποριακή αυτή ενέργεια είναι η επίτευξη βιωσιμότητα του στόλου Γρηγρή τη Καβάλα που αλληλεύει γάβρο και σαρδέλα σύμφωνα με τα πρότυπα τη οικολογική πιστοποίηση αλληλεία MSC. Για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, φορεί, πολιτεία, ψαράδε, επιστήμονε και επιχειρήσει δουλεύουν μαζί για να διατηρήσουν τι ελληνικέ θάλασσε ζωντανέ, στηρίζοντα έμπρακτα την αλληλεία και προσφέροντα βιώσιμε επιλογέ στου καταναλωτέ. Το 2013 μπήκαν οι βάσει του σχεδίου δράση που συμφωνήθηκε από όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Τα πρώτα θετικά δείγματα αυτή τη συνεργασία έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ορατά. Ηδη λειτουργεί η Επιτροπή Μικρών Πελαγικών Καβάλα όπου συμμετέχουν εκτό από τους του εταίρου του προγράμματο η Γενική Διεύθυνση Αλληλεία, το Λιμενικό Σώμα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλληλεία, το Τμήμα Αλληλεία Καβάλα, η Ιχθιόσκαλα και η Ιχθιέμπορη τη περιοχή. Ο ρόλο τη Επιτροπή είναι κομβικό για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων στη διαχείριση και τη βελτίωση βιωσιμότητα του στόλου. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει για πρώτη φορά φωνή στου αλληλεί, ώστε να συνεργαστούν με το αρμόδιο Υπουργείο με στόχο τη χάραξη και την εφαρμογή αποτελεσματική πολιτική για την αλληλεία γρηγρή γάβρου και σαρδέλα στην Καβάλα. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή στοχεύει στην ανοιχτή και επικοδομητική διαβούλευση με σκοπό την εξασφάλιση τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των νυχθιαποθεμάτων σαρδέλα και γάβρου, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση τη αλληλεία στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία μπορεί πραγματικά να αλλάξει ο τρόπο που διαχειριζόμαστε την αλληλεία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Το MSE μα δίνει το πλαίσιο όπου, μέσα στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με βάση την επιστημονική γνώση, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα υγιέ θαλάσσιο περιβάλλον, το εισόδημα των αλλιέων στο μέλλον και βιώσιμε επιλογέ για του καταναλωτέ. Εφόσον ο στόλο τη Καβάλα πιστοποιηθεί, θα είναι σε θέση να προσφέρει βιώσιμο γάβρο και σαδέλα στου Έλληνε καταναλωτέ, δήλωσε ο Γιώργο Παξιμάδη, υπεύθυνο Θαλάσσιων Προγραμμάτων του ΒΒΕΦΕΛΑΣ. Αρχή μα είναι να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στου πελάτε μα. Παράλληλα όμω, εξίσου σημαντικό για εμά είναι να εφαρμόζουμε προγράμματα και να υλοποιούμε δράσει προ όφελο των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντο. Μία από αυτέ είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αντανακλά την προσπάθειά μα για προστασία των ελληνικών θαλασσών αλλά και του εισοδήματο των ψαράδων τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Θα στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι το τέλο και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε. Όχι μόνο γιατί έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή κατάλληλων ανθρώπων, αλλά και γιατί σχεδιάσαμε από κοινού το πλάνο δράση, αξιοποιώντα την επιστημονική γνώση και την εμπειρία τη αλληλευτική κοινότητα, δήλωσε από πλευρά του ο Διονύση Γιονισόπουλο, διευθυντή διασφάλιση ποιότητα τη συνεργαζόμενη αλυσίδα Supermarket.